προσκούτο. Όχι, να τον σχολιάσουμε. Ο bodyguard δεν πέρασε παρατήρητο. Ο bodyguard, ειλικρινά, με το ντεκολτέ μέχρι τον αφαλό. Με το τσόκερ. Που κάμισο ανοιχτό μέχρι αφαλό. Και τον τσόκερ ο σταυρό. Το τσόκερ του το έφερε ο Χούτο από τον Άγιο Δομήνικο. Έκανε ένα κοκαλάκι. Έτσι, εγώ με το κάμισο ανοιχτό μέχρι τον αφαλό. Πλάκα μας ο κύριος αποκλείεται γιατί ο Δημήτρης έχει τριχούλες. Έχω τριχούλες. Αποκλείεται. Εκείνος είναι αποτριχωμένος ο κύριος. Αποκλείεται. Ο Δημήτρης αποκλείεται να το είχε. Ο κύριος, μισό λεπτό. Το τσόκερ αυτό Μέρη, είναι. Οι δύο σταυροί, ο μαύρος και ο χρυσός. Θα τον είχαν κάνει τάμα, μάλλον. Ξέρουμε από τον δημοσιογράφο μας που πήγε αν τον συνόδευε από τον Άγιο Δομήνικο ή τον περίμενε να τον παραλάβει. Όχι, αλλά αν κρίνει, αν τον δει, καταλαβαίνει από ποια μπουτίκ του Περιστερίου το έχει πάρει, δεν είναι. Αν ντροπή σου και εσύ. Του Περιστερίου δεν ξέρω. Όχι, εννοώ που έχουν μουδά τα ρούχα, αυτό εννοώ. Είναι μουδά το ντεκολτέ μέχρι κάτω. Άλλο που αυτό έβγαλε τα κουμπιά, τα ξερίζωσε και να φαίνεται μέχρι και ο αφαλό του. Αλλά είναι που κάνει ότι δεν έχει γυρίσει και μέσα. Εμένα το μάτι μου πάει και πέφτει στο κουχυλάκι. Σταυρό είναι. Ναι, δύο σταυροί είναι. Πώ φοράμε τα κομποσκίνια που έχουμε πάρει από κάποιο μοναστήρι. Αυτό φοράει ένα κομποσκίνι και ένα χρυσό. Κατάλαβα. Μήπω είναι μόδα ότι το παιδί. Αντί να πείτε ότι το παιδί πιστεύει στο Θεό και στην Εκκλησία πάντα. Όχι, αν είναι μόδα να το πάρει. Επειδή είναι bodyguard, κάποιο τον τράβηξε από πίσω και ήρθε και. Κάτσε λίγο. Εγώ έχω το μαύρο. Εγώ έχω το μαύρο. Αν είναι αύριο, να βάλω και ένα χρυσό. Κάτσε να σου κάνω λίγο που είναι. Αυτό που κάποια στιγμή τον έχασε και τον βρήκε. Τον βρήκα, μπράβο. Κοίτα πώς έχει κάνει το πουκάμισο αυτός ο κύριος. Ενώ είναι ένα κανονικό πουκάμισο. Δεν πάει πιο κάτω. Αυτό το έχει κάνει. Εδώ το έχει πατικώσει και λίγο το σακάκι. Έτσι. Για να φαίνεται ο γιακάς. Α, ναι, ναι. Για να φαίνεται ο γιακάς για μαμότο. Έχουμε ένα χρυσό σταυρό, να βάλω και το χρυσό. Και ένα τέτοιο. Λοιπόν, τώρα ο Χούτος, η όντως ωραίο, όχι κολλητό πρέπει να είναι. Είναι τσόκερ. Φοβήθηκε ο Χούτος κάποιο λιντζάρισμα προφανώς από τις θαυμάστριες. Εκτός και αν του έχουν πει κρατήσουν να τα πεις πρώτα στη μελέτη. Βρε, μήπως είναι φίλος του. Όχι, δεν λέω για τον κύριο. Λέω μήπως δήλωσε άγνοια για όλα. Γιατί του πάνε μην μπεις τίποτα στις κάμερες για να τα πεις. Καλά, άγνοια για όλα. Ούτως θέλει να μας δεν ξέρει αν τον βλέπουν. Με ποιον κάνει παρέα. Αν κάνει παρέα. Αν είναι στα social media. Δηλαδή βγήκε έξω και δεν μπήκε στα social media να δει τι έχει γραφτεί για το. Για του τόσου μήνε που ήταν στο παιχνίδι, αλλά μπήκε να δει αποσπάσματα. Θέλει, ρε παιδάκι μου, είναι υπεράνω. Και δεν θα ξαναπήγαινε. Το χανταμπάκι τον άδειασε. Όχι, καλά, πώ το κατάλαβε. Όχι, είπε ότι ήμασταν μεγάλοι παρά, δεν ήμασταν και κόμμα. Αλλά ότι και ο χανταμπάκι ξαφνικά έχει γίνει το μίασμα τύπου, πώ λέμε, έπινε αλκοόλ, έκανε. Ξενικιά, έκανε παρέα με το χανταμπάκι, είναι το μίασμα. Είναι το κακό. Είναι η κατηγορία που δεν τη θέλει. Πόσο χανταμπάκι είσαι. Ο επόμενο που θα είναι κρυπτοχανταμπακικό. Πώ ήταν οι κρυπτοκομμουνιστέ κάποτε. Ο επόμενο που θα αποχωρήσει και θα το ρωτήσει για το χανταμπάκι, θα πει ποιο χανταμπάκι. Ήταν κάποιο χανταμπάκι. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Έτσι γνωρίζω. Λοιπόν, Ελενάκη, σηκώνει σιγά σιγά για την ίδια τέτοια μέρα στα ματινά μου. Θα τα πει αυτή. Θα πάω να τα πω εγώ τον καιρό. Πάνε. Δεν σε θέλουμε. Πάνε. Το κορίτσι μου. Τέλο Θεσσαλονίκη. Σήκω, βρε που θέτει και παρακάλει τρομάρα σου. Λοιπόν, μαζί μου. Εχθέ το σούσι μου λέει η Ελενίτσα, μου λέει ξέρει τι βλέπω, μου λέει συχνά το και γελάω. Λέω ότι μου λέει ένα καιρό που πάμε μαζί που εγώ είμαι σαν κάτι κάτσι και αγριο κάτσι. Θέλει να το πει. Δεν πάω. Θέλω να κερδίσω. Θέλω να κερδίσω το. Λοιπόν, το Ελενάκι θα μας δώσει και μια πρώτη γεύση και για το τρίμερο, γιατί πολλοί θα απολαύσετε την πρωτομαγιά.